ύψος παιδιού. Πώς βρίσκουμε πόσο θα ψηλώσει το παιδί? Δεν υπάρχει αποδεδειγμένος τρόπος για να προβλέψουμε το πόσο θα ψηλώσει ένα παιδί ως ενήλικας. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες φόρμουλες που μπορούν να παρέχουν στους γονείς μια λογική εικασία για την ανάπτυξη του παιδιού τους. Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να προβλέψετε πόσο θα ψηλώσει ένα παιδί είναι ο ακόλουθος. Προσθέστε το ύψος της μητέρας και το ύψος του πατέρα σε εκατοστά. Προσθέστε περίπου 13 εκατοστά για τα αγόρια ή αφαιρέσετε 13 εκατοστά για τα κορίτσια. Διαιρέστε τον αριθμό δια του 2. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η μέθοδος δίνει σωστή πρόβλεψη για το πόσο θα ψηλώσει τελικά ένα παιδί, με περιθώριο λάθος της τάξης των 10 εκατοστών. Ένας άλλος τρόπος για να εκτιμηθεί το ύψος των ενηλίκων του παιδιού είναι να διπλασιάσετε το ύψος ενός αγοριού σε ηλικία 2 ετών ή το ύψος ενός κοριτσιού στην ηλικία των 18 μηνών και να κάνετε την αναγωγή. Θυμηθείτε, το ύψος ενός παιδιού ελέγχεται από γενετικούς παράγοντες. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι τα παιδιά αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς. Μερικά παιδιά αρχίζουν την φάση της ανάπτυξής τους από νωρίς, ενώ άλλα παιδιά καθυστερούν να αναπτυχθούν. Αν έχετε απορίες σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού σας, μιλήστε με τον γιατρό του. Εκείνος παρακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού σας σε ένα τυποποιημένο διάγραμμα και μπορεί να καθορίσει αν το παιδί σας ακολουθεί την κανονική καμπύλη ανάπτυξης, καθώς και να βοηθήσει στο να κάνετε μια πρόβλεψη για το πόσο ψηλό θα γίνει ως ενήλικο άτομο. Μάθετε με ένα κλικ πόσο ψηλό θα γίνει το παιδί σας με τον ειδικό αυτόματο υπολογιστή. Κάντε κλικ ΕΔΟ για να υπολογίσετε πόσο θα ψηλώσει το παιδί σας. Σημειώσεις. Στον πίνακα που βλέπετε, επιλέξτε πρώτα απ' όλα την ένδειξη Metric Units, προκειμένου να συνεχίσετε τον υπολογισμό σε μέτρα και εκατοστά και όχι σε ίντσες και πόδια στο πεδίο CHILDSL. Συμπληρώστε την ηλικία του παιδιού σε δεκαδική μορφή. Για παιδί 5 ετών και 11 μηνών γράψτε 5 και 11, στο πεδίο CHILDS Gender επιλέξτε το φύλο του παιδιού. Επιλέξτε mail για αγόρι, ή female για κορίτσι στο πεδίο CHILDS Height. Συμπληρώστε το ύψος. Δηλαδή πόσο ψηλό είναι τώρα το παιδί στο πεδίο CHILDS Weight. Συμπληρώστε το βάρος του παιδιού σε κιλά στο πεδίο MOTHRS Height. Συμπληρώστε το ύψος της μητέρας σε εκατοστά στο πεδίο FATHRS Height. Συμπληρώστε το ύψος του πατέρα σε εκατοστά. Πατήστε Calculate και πάνω από τον πίνακα θα δείτε με πράσινα γράμματα το αποτέλεσμα http://www. MAYOCLINICORG